Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τον νεολικό στο παιχνίδι τη Κυριακή με τον Απόλυν Απώντου για την 23η αγωνιστική στο πρωτάθλημα τη Super League 2. Η ομάδα τη Μπιτλίνγκ αγνοεί τη νίκη εδώ και 9 αγωνιστικέ με αποτέλεσμα η θέση τη να παραμένει στάσιμη στη βαθμολογία. Στη σέντρα κατεβαίνει και η ομάδα K19 που ξεκινά του αγώνε τη στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντα το βόλο την τοπική νίκη. Μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα με λεβαδιακό και Νίκη Βόλου, ο Αεολικό θέλει την Κυριακή να βάλει τέλο στις απώλειες βαθμών κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας Απόλων Απόντου, τον οποίο και φιλοξενεί στο δημοτικό στάδιο Μητυλίνη, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2. Ο αγώνα κρίνεται ω οριακό για την ομάδα τη Μητυλίνη, καθώ δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για νέες απώλειε βαθμών. Οι και έχουν συμπληρώσει 9 παιχνίδια χωρί νίκη στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να βρίσκονται στα χαμηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Πάντω, ο Αιωλικό έβγαλε μια δύσκολη διάδα αγώνων με δύο ομάδε που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα τη βαθμολογία, οπότε το γεγονό πω δεν πήρε τίποτα από αυτά τα παιχνίδια δεν προξενεί μεγάλη εντύπωση. Την Κυριακή όμω, η κατάκτηση των τριών βαθμών επί του Απόλου Ναπόντου είναι επιβεβλημένη για την ομάδα τη Μικλίνη που έχει να κερδίσει στην έδρα τη από τι 26 Νοεμβρίου και το παιχνίδι με τον Καμπανιακό. Στα αγωνιστικά, ο Κριτσμάρβιτ είδε με ικανοποίηση το τελευταίο παιχνίδι με την νίκη Βόλου να επιστρέφει ο Ζάκαριτ, ένα κομβικό παίκτη στο παιχνίδι του Ιωλικού, ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν θα έχει στη διάθεσή του και του υπόλοιπου τραυματίε Χαμίντοβιτ, Σιν Κολαρά και Μαξιμέγκο. Ο Κωνσταντίνο Μπαϊρακτάρη από την Αθήνα θα είναι ο διτητή τη αναμέτρηση που θα κάνει σέντρα στι 2 αντί για τι 3 το μεσημέρι κατόπιν ετήματο φιλοξενούμενη ομάδα. 23η αγωνιστική στο βόρειο όμιλο τη Super League 2, η κάρτα με το πρόγραμμα την Κυριακή στι 2 θα παίξουν Κοζάνια Εκβίτα και Ιωλικό Απόλων Πόντου και στι 3 Ηρακλή Καμπανιακό Λεβαδιακό αναγέννηση Καρδίτσα και Μακεδονικό Νίκη Βόλου. Ρεπό έχουν η ΑΕΛ και ο ΠΑΟΚ Β. Μετά από πολλού μήνε αναμονή και συνεχόμενε αναβολέ, ξεκινά επιτέλου το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα τη Super League 2 K19. Στην πρεμιέρα αυτού του πολύπαθου και προβληματικού πρωταθλήματο, η K19 του Αιωλικού έχει εκτό έδρα υποχρέωση την Κυριακή απέναντι στη Νίκη Βόλου. Η ομάδα του Βαγγέλη Ισπανού ανυπομονεί να ρηχθεί στη μάχη του πρωταθλήματο με σκοπό να εκπροσωπήσει επάξια τη Λέσβο και παράλληλα να δώσει την ευκαιρία στου νεαρού ποδοσοριστέ να εξελιχθούν μέσω των αγώνων με σημαντικού αντ το παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου θα δεξαχθεί στο γήπεδο Παντελή Μαγουλά και θα αρχίσει στι 3 το μεσημέρι.